τον έντονο προβληματισμό της για τις δυσχέρειες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα πανεπιστήμια με τη διεξαγωγή των εξετάσεων με τη φυσική παρουσία των φοιτητών, εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνειων της χώρας, που συνεδρίασε την Τετάρτη προεδρεύοντος του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλο Αλμπάνι. Η Σύνοδος εκτιμά στην απόφασή της ότι η διαζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσχέρειες. Για όσους φοιτητές καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους λόγω νόσησης και καραντίνας, θα ληφθεί με έρημνα, ώστε να εξεταστούν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, που θα καθοριστεί όμως από τα ίδια τα πανεπιστήμια, με συνεννόηση διδασκόντων και φοιτητών, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος πλαισίου συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για διαζώσεις εξέταση αναπλήρωσης. Είναι αυτονόητο, αναφέρει η Σύνοδος, πως η αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις θα τεκμαίρεται από τα στοιχεία στο EDU-PASS, η εγγραφή στο οποίο έχει μεγάλη σημασία για την ομαλή και κατά το δυνατόν ασφαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων συνεχίζει παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας και σε πιθανή επιδείνωση κρουσμάτων και συνθήκων θα επανέλθουν, υιοθετώντας ευέλικτους και πιο ασφαλείς τρόπους λειτουργίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Μιλώντας για τις συνθήκες στις οποίες ολοκληρώθηκε το προηγούμενο έτος στα πανεπιστήμια με τη διεξαγωγή των μαθημάτων και εν ώψη της εξεταστικής στο τέλος του μήνα, ο Παναγιώτης Χούσος, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της φοιτητικής κοινότητας για τα ελλειπή, όπως είπε, μέτρα αποτροπής διασποράς του ιού, τη στιγμή που το 10% των φοιτητών κάθε τμήματος νοσεί από κορονοϊό. Δεν έχουν αποσαφινιστεί ακόμα τα μέτρα. Οι εγκύκλοι ουσιαστικά πετούν τον μπαλάκι στις Πριτανείς και στα τμήματα. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα κινδυνεύσουν. Και είναι και εύκολα να το υποθέσει και να το πιστεύει κανείς ότι θα κινδυνεύσουν συνάδελφοι που θα νοσήσουν να χάσουν την εξέτασή τους. Ιδίως από τη στιγμή που ουσιαστικά εναπόκειται στο φιλότιμο του κάθε διδάσκοντα το αν θα ορίσει επαναληπτικές εξεταστικές και με ποιους όρους θα γίνουν αυτές. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει εκτεταμένο τέστινγκ, μαζικά περιοδικά δωρεάν τέστ για όλους τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Αναγκαζόμαστε είτε να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουμε στα φαρμακεία, είτε στις φουρές που να περιμένουμε με τις ώρες που σχηματίζονται στην περιφέρεια, προκειμένου να μπορούμε να ελεγχθούμε και να υπάρχει και ουσιαστική επιδημιολογική επιτήρηση και στους φοιτητές και στο σύνολο και των εργαζόμενων και όσων εμπλέκονται με το πανεπιστήμιο. Μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους, αυτό το οποίο ζητάμε επιτακτικά και θα το απαιτήσουμε και προς την κυβέρνηση και προς κάθε αρμόδιο το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι αφενός να διασφαλιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εξεταστική, για να μην χάσει κανένας συνάδελφος το μάθημα και την εξέταση σε κανένα μάθημα, να υπάρξει επιδημιολογική επιτήρηση, πρέπει να υπάρχουν κλιμάκια του ΕΟΔΗ κάθε μέρα στα μεγάλα συγκροτήματα σχολών εδώ μέσα στο πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να διενεργούν τεστ σε όλους. Και ειδικά το λέω αυτό από τη στιγμή που και ο ίδιος ο Πρίτανης λέει ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή την Τρίτη, το 10% των φοιτητών σε κάθε σχολή νοσεί αυτή τη στιγμή από κορονοϊό. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί.